Πυρκεμανία είναι το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου Βόλου εξαιτίας της απαγόρευσης που ισχύει αναφορικά στη χορήγηση αδειών όσο η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές της 21ης Μαΐου μέχρι τις 25 Ιουνίου που θα στηθούν οι δεύτερες κάλπες, κανένας γιατρός ή νοσηλευτής του νοσοκομείου δεν μπορεί να πάρει άδεια. Όποτε έχουμε εκλογές, όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι είναι σε επιφυλακή. Πράγμα το οποίο δεν έχει κάποια ουσιαστική λογική αιτία για να συμβαίνει. Τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνει αρκετές εβδομάδες πριν γίνουν οι εκλογές. Το να είναι σε επιφυλακή το προσωπικό το τριήμερο των εκλογών το καταλαβαίνω, αλλά όλες αυτές τις εβδομάδες πιο πριν πραγματικά μου φαίνεται παράλογο. Είναι κάποιος νόμος που το προβλέπει αυτό, δηλαδή να τίθεστε σε επιφυλακή όποτε έχουμε προεκλογική περίοδο? Σωστά, είναι όπως και τα σώματα ασφαλείας, όπου και εμείς στην πραγματικότητα έτσι είμαστε, με άλλο χρώμα στολής. Το πρόβλημα για το προσωπικό του νοσοκομείου Βόλου αναφορικά στη χορήγηση αδειών το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς από τη μια υπάρχει το θέμα της υποστελέχωσης και από την άλλη πρέπει στους δύο καλοκαιρινούς μήνες που υπολείπονται να πάρουν τις άδειές τους όσο το δυνατόν περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτές. Όταν το προσωπικό είναι λιγότερο, τότε είναι ακόμα πιο δύσκολο να προγραμματίσεις κάτι. Θα πρέπει λοιπόν εκείνο που μπορούμε να προγραμματίσουμε και που δεν προκαλεί κάποια δυσχέρεια στην διεξαγωγή των εκλογών ομολογουμένως, να μπορέσουμε καλύπτοντας τα τμήματά μας, όντας λιγότεροι, να πάρουμε άδειες. Γιατί αν δεν λείψεις εσύ αυτό το μήνα, δεν θα μπορέσει να λείψει κάποιος άλλος τον επόμενο και κάποιος άλλος το μεθεπόμενο. Άρα δεν σημαίνει ότι αν τον Αύγουστο μας αφήσουν θα μπορέσουμε όλοι μαζί να λείψουμε.